εκείνο που θέλω να πω είναι ότι μέχρι τώρα έχω γράψει 4 βιβλία. Το πρώτο ήταν όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, τότε που μας έβαλε το τάγκ και μας έκαναν πουλούμι στο ξύλο, το 1975. Έγραψα ένα βιβλίο, τι έγινε μες στο Πολυτεχνείο, ήμουν μαζί με την Μαΐ του Λαμανάκη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό. Μετά έγραψα ένα βιβλίο, όσα δεν είπα και όσα δεν έγραψα, είναι η άγνωστη πλευρά του δημοσιογράφου, πράγματα τα οποία έζησα και δεν είχα γράψει ποτέ. Κουβέντες που είχαν γίνει με πολύ σημαντικούς ανθρώπους, από τον γεννηματά τον Γιώργο μέχρι τη Μελίνα Μερκούρη, μέχρι μεγάλους, ξέρω εγώ, τον Τζιτσάνη, που δεν τα είχα γράψει γιατί μου είπαν πράγματα που δεν ήθελα να τα διαβάσω εγώ μισόδη. Μετά έγραψα, πριν από 1,5 χρόνο, 2, το βιβλίο «Το Ζεμπέκο του Νικητή». Αυτό είναι μια κατάσταση ψυχής, γιατί πέρασα ένα πολύ σοβαρό καρκίνο, το 2009, και με έφερε στον προθάλαμο του θάνατου, τέλος. Οι γιατροί μου είχαν πει ότι 70% είχα πιθανότητα να φύγω και 30% να μείνω. Το βιβλίο το έγραψα όχι για να χλαφτώ, ούτε για να με λυπηθεί κανείς, ούτε για να πούνε αυτό το καημένο το κρατοπέδι και έπαθε. Το βιβλίο το έγραψα για να δώσω ελπίδα και να δώσω το μήνυμα παλέψτε μέχρι τέλος. Αγαπήστε τη ζωή, αγωνιστείτε σκληρά, βάλτε την ψυχή σας μπροστά. Εμένα θέλω να σας βεβαιώσω ότι σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό με διέσσεσε η ψυχή μου. Η ψυχή μου και η δύναμη να παλέψω αυτό το κακό με βρήκε. Δόξα τω Θεώ πήγαμε καλά, έχουν πέρασει από τότε 9 χρόνια, δεν πήγε πουθενά αλλού, σαν να πέρασα μια γρήπη, έτσι μου λένε οι γιατροί, ξέχασε το. Το βιβλίο αυτό έγινε best-seller μέσα σε 2 μήνες. Γιατί δυστυχώς κάθε οικογένεια έχει κάνει κάτι να πάθει. Είναι best-seller, ξέρω, πουλήθηκαν 50.000 βιβλία, κάτι τέτοιο. Και τώρα πήγαμε εδώ στις 12 γενέθλια και τελείως διαφορετικό. Είναι ένα βιβλίο για το καλοκαίρι. Ένα βιβλίο έτσι για να διαβάσετε και να πέρασει η ώρα σας. Δεν είναι κάτι, ούτε να προβληματιστείτε ούτε. Όμως πιστεύω ότι και αυτό το βιβλίο έχει ορισμένα μηνύματα. Απευθύνεται και στους άντρες και στις γυναίκες. Στις νέες γυναίκες να προσέχουν λιγάκι τους διάφορους δενιέριδες που τηλεφωνούν γύρω μας και για τις κόρες σας και για αυτές τις ίδιες. Στους δε άντρες να πω ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά ήταν πάρα πολύ μοναχικός και πάρα πολύ δυστυχής. Γιατί δεν βρίσκεις στις όποιες μελισσούρες της ζωής σου την ευτυχία ή τη λύση των προβλημάτων σου. Τι θα σας άρεσε περισσότερο, ένας άντρας ήρεμος, πρόβατο, νυναιχής, ήρεμος, χωρίς εξάσεις, ή ένας άντρας με δυναμισμό, με δυσκολίες, με να σας ταλαιπωρεί λιγάκι, λίγο στα τράπεζα. Το 80% των γυναικών απαντήσαν ότι προτιμούσαν ένα τέτοιο άντρα. Γιατί για αυτές είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ότι θα σέψουν ή να ζήσουν και να τις συμπαθανίζει, να τις ταλαιπωρεί. Άρα λοιπόν, μην κουνά το κεφάλι σας. Άρα λοιπόν, φταίτε και εσείς. Και το λέω πια εντάξει, βλέπω ότι είστε αυτό, αλλά κλειδιάζεται την ιστορία σας. Όσο προχωράει η εποχή, τα πράγματα γίνονται πιο σκληρά, πιο βία. Δυστυχώς αυτές οι σχέσεις χαλάνε πάρα πολύ και πιστεύω ότι τα κορίτσια θέλουν μια βοήθεια και μια κατεύθυνση. Και τα αγόρια. Τι και τα αγόρια, έχετε δίκιο. Και τα αγόρια. Και τα αγόρια. Και τα αγόρια. Τόσο τέτοια κοινωνία μας και στα αγόρια συμβαίνει. Ορίστε. Και στους συμβές, διαφωνίες, πάντα διαφωνίες, επίθετε στη σύμπραξή σας αυτή τη συγγραφική με τον γιο σας, ο οποίος είναι μιας άλλης γενιάς πρόσωπος. Ναι. Κοίτασε, ο Κωνσταντίνος είναι... Έχει σπουδάσει, καταρχήν έχει μια άλλη κουλτούρα, γιατί έχει σπουδάσει στην Αγγλία. Έχει 4 χρόνια στην Αγγλία, έχει σπουδάσει, διαιτολόγος, γύρισε μια άλλη άποψη στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, ανήκει στους άντρες τους περισσότερο μονογαμικούς παρά πολυγαμικούς. Είναι επιλογή του αυτή, έχει ένα κορίτσι, από το λύκειο, ξέρω εγώ. Έτσι. Και μου λέει δεν μπορώ να καταλάβω
Τι βρίσκουν όλοι αυτοί που κυνηγάνε σαν σκυλιά, σαν τρελή, και αυτήν και την παρακάτω και την άλλη και την άλλη. Και δεν ηρεμούν ποτέ. Λοιπόν, το κορίτσι μου είναι καταβλή, πάμε σινεμά, πάμε διακοπές, κάνουμε ένα μπάνιο μαζί, περνάμε, βλέπουμε τηλεόραση. Μια χαρά. Και δουλεύουμε, διότι τα παιδιά αυτά το θέλουν να κάνουν και καριέρα. Του είπα ότι τα πράγματα τα βλέπει λίγο ιδανικά και ουτοπικά. Δεν είναι έτσι σε μεγάλο βαθμό. Ο σημερινός άντρας των 25-30 ετών κυνηγάει πάρα πάρα πολύ να βρει εύκολες λύσεις και στις σχέσεις του. Δεν θέλει να κανείς να τον δυσκολεύει και να τον δημιουργεί προβλήματα. Προσπαθεί να κάνει καριέρα σε αυτή την Ελλάδα που εμένα μου θυμίζει Σόφια και Ελλάδα, δηλαδή κλωσά στην Αγελάδα την Σόφια και την Γερμανία. Αυτή είναι η Ελλάδα σημερινή. Και αυτό λέγαμε που παιδιάσαμε λίγο πριν μαζί. Πόσα χρόνια άραγε θα χρειαστούν για να ζωντανέψει αυτή η Αγελάδα, να σηκωθεί λιγάκι. Θα την κατακρεωθήσουν. Λοιπόν, εκεί λοιπόν που λες, Εύα, ήταν το ζήτημα το δικό μας, ότι διαφωνήσαμε, αλλά ο καθένας έκανε τα δικά του. Θα δείτε στο βιβλίο μέσα, ψηλοφαίνεται ποια είναι η δικά μου κείμενα και ποια είναι η Κωνσταντίνου. Η δική σας πλευρά φαντάζομαι είναι την αρχαία, η οπτική, σίγουρα πιο ευνοϊκή. Ναι, είναι πιο, είναι πιο επίοικης. Πιο επίοικης. Είναι πιο επίοικης. Ναι, γιατί στο Βελιέρι ήταν κομμάτια δικά μου, σαν δημοσιογράφο και σαν άνθρωπο που ζει σε μια κοινωνία συγκεκριμένη. Ας πούμε, έχω ζήσει τόσα πολλά πράγματα σε πολέμους, το έχω πάει 30 φορές για εφημερίδες και για τηλεόραση, που με κάνουν να βλέπω τα πράγματα, όπως και ο καρκίνος που πέρασα, μια φοβερή δοκιμασία, που σε κάνουν να βλέπεις τα πράγματα από ένα άλλο ύψος, με μια άλλη επίοικια, να μπορείς να συγχωρείς, να μην ασχολείσαι με λίγα πράγματα, γιατί η ζωή είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Όταν πέρασα αυτή τη δοκιμασία, ας πούμε, κάποια στιγμή σκέφτηκα πόσο ανόητος ήμουν, όταν συγκρουστήκαμε με τη φιλενάδα μου σήμερα την Αγγελική την Πολούλη για μια εκπομπή. Γιατί εγώ έλεγα ότι μου την έκλεψε, αυτή έλεγε ότι την έκλεψα και βγήκαμε στα προεδρικά και βέβαια απίστευτα πράγματα αυτά, βέβαια πριν από 20 χρόνια και σπέδω. Και είδα πόσο είναι λάθος να ασχολούμαστε με μικροζητήματα και με τόση μιζέρια στη ζωή μας, όταν η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή και φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό με βοήθησε και ο καρκίνος και ότι πήγα σχεδόν σε όλο τον κόσμο και είδα συναδέλφους να σκοτώνονται δίπλα μου σε πολέμους, με έκανε πραγματικά να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά και κάθε στιγμή της ζωής μου να τη ζω έντονα, όσο μπορώ πιο έντονα. Θα συμπληρώσω κι εγώ, αν δεν είναι κάποιος ερωτήσεις. Πάντως θα είναι εμφάνιση ένα βιβλίο, έτσι θα έχει πολύ καλή διαφορά. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι διαφορετική, είναι να τσοντάρω στην ερώτηση της εμάς. Δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω, να το καταλάβω ακριβώς πώς γίνεται οι δύο άνθρωποι να γράψουν έργο πραγματικά. Εννοώ ότι και στα δημοσιογραφικά, επειδή όταν τελειώναμε, τελειώνω σε ένα κείμενο και το άρεσε τα φώτα της συντάκτης, ναι, πόσο μάλλον σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Είναι ένα παγκάνιο. Αυτό ίσως εγώ το θεωρώ ότι βοηθάει για τις εργασίες. Έδωξε ρόλο καλή σχέση το ακριβώς αυτό το γεγονός που θέλω πραγματικά να πω. Ναι, με τον Κωνσταντίνο καταρχήν είμαστε φίλοι. Αυτή την σχέση την καλλιέργησα πολλά από ένα παιδί. Η μάνα του ήταν αυτή η οποία ήταν η αυστηρή και τον έβαζε σε έναν δρόμο. Δεν το άφηνε περιθώρια να κινηθεί. Η πλάκα είναι ότι όταν απέκτησε κινητό ο Κωνσταντίνος, αυτό που έβαλε σαν σήμα του κινητού όταν τον έπαιρνε η μάνα του, ήταν η φωνή του Χίτλερ. Αχτουγκ, αχτουγκ! Έλεγε η μάνα μου είναι ο Χίτλερ. Την είχε έτσι καταγράψει. Εγώ ήμουν αθλιάρακος. Δηλαδή τα λέγαμε, ήμουν βέβαια. Εγώ ήμουν ο Άγιος Πάγος. Όταν έφτασε σε μένα το θέμα, η απόφαση δεν υπήρχε έτοιμα, έτσι. Αλλά είμαστε φίλοι. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Αυτή η φιλική
σχέση που λες και εσύ για να γράψουμε βιβλίο, και κάθαμε που βεντιάσαμε, χωρίς ταμπού. Με ρώτησε το παιδί πολλές φορές, εγώ έχει ζήσει ποιους ερωτές, τι ήταν οι πιο έντονες τους στιγμές, ποια γυναίκα σε συγκινούσε περισσότερο, η μπισεξουαλική, η πνευματική, αυτή που είχε χιούμορ, που βεντιάσαμε τέτοια θέματα. Ο Κωνσταντίνος είναι 24. Όχι, τότε θα σας ρωτούσε για αυτό το βιβλίο. Α, αυτά ξεκινήσανε γύρω στην εφηβεία στα 16-17. Λίγο πριν φύγει από το Λονδίνο. Ναι. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού? Το γράψαμε πολύ γρήγορα, σε 6 μήνες. 6 ιστορίες έγραψα αυτός, 6 ιστορίες έγραψα εγώ. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, συζητήσαμε αρκετά, είπαμε αρκετά πράγματα, και καταλήξαμε στο μοτίβο, στο πλαίσιο, στο τελική μορφή του βιβλίου που θα είναι αυτή. Που θα είναι 12 ιστορίες ερωτικές με έναν προδομένες γυναίκες και οι 12. Κάποιες αντέδρασαν, κάποιες δεν αντέδρασαν. Πού αφορούσε η αντίδραση, να υποθέσουμε, ήταν το πνευματόδης, το υψηλό του πέτρου, και δεν ήταν όλοι σαν μια σφάξη να γάμουν να γιάσουν. Υπάρχουν δύο τις περιπτώσεις που ήταν γυναίκες οι οποίες έρχονταν. Ναι, αντιστάθηκαν. Αλλά πήγα τα φάρμακα. Σκέφτεστε να συγγράψετε εκ νέου ένα καινούργιο πόνημα συνεργικό? Τους 12 άντρες, τα είπαμε. Αυτό είναι η επιθυμία του Θεού. Δεν ξέρουμε. Ο Κωνσταντίνος αυτή τη στιγμή ετοιμάζει ένα βιβλίο που έχει σχέση με τη διατροφή. Δεν είναι διατροφός. Δεν μπορείτε να συμπράξετε, φαντάζομαι. Ναι, εγώ έχω μια ιστορία την οποία την έχω ζήσει και νομίζω ότι θα είναι ο επίλογος στη συγγραφική μου διαδρομή. Έτσι κι αλλιώς τον τηλεοπτικό με επίλογο θα το γράψει ίσως φέτος, μπορεί, ή του χρόνου του πολιτικού. Είστε ο μακροβιότερος, νομίζω, ενός γράφους. Ναι, και μετά είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Εγώ είμαι από το 1977 και ο Γιώργος είναι από το 1977, 18, 41 χρόνια. Δεν θα σταματήσετε ποτέ να γράφετε. Να γράφω όχι, αλλά θα σταματήσω να κάνω τηλεόραση. Τηλεόραση μπορεί να σταματήσετε, αλλά να γράφετε γιατί λίγο περισσότερο, αν δεν σταματήσετε. Ναι, έχω μια ιστορία καταπληκτική, με οποία μου τη διηγήθηκε μια γυναίκα 80 χρονών, η οποία ήταν αρχικαπετάνισσα του Άρη Βερουχέπτη στον Εμφύλιο Πόλεμο, που καταδικάστηκε δύσης θάνατον, και δεν εκτελέστηκε γιατί δεν ερωτεύτηκε ο λογαγός που την ανέκρινε. Είναι μια ιστορία που η αγάπη και ο έρωτας νικάει το μίσος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ακουμπήθηκανε ποτέ, δεν άκουσαν το χέρι τους, πρέπει πάντα ένα τραπέζι. Την ερωτεύτηκε, τον ερωτεύτηκε, δεν έγινε τίποτα στη ζωή τους, αλλά ήταν ο λόγος που δεν την εκτελέσανε. Αυτή είναι μια πραγματική ιστορία που είχε έρθει μια γυναίκα και μου την είχε περιγράψει. Ζει αυτή, είναι από τους 18 χρονών περίπου. Και σκέφτομαι να την γράψω, κάνοντας ήδη μια μεγάλη έρευνα δημοσιογραφική για τα χρόνια και είναι που δεν τα ξέρω γιατί και εγώ δεν τα ζούσα. Η ανάγκη συγγραφής. Ποια ανάγκη σας κάνει? Και εδώ να ψάξετε στοιχεία είναι πολύ ευαίσθητη και στοιχείο, δράμες. Έχω κάνει εδώ έρευνες πολλές και στη Φλόρινα και στην Έδεσσα. Υπάρχει θέμα, το ξέρω, μειονοτικό, όλα αυτά τα διάφορα με το ουράνιο, το όξερο, του Βοσκόπου κλπ. Τα έχω κάνει τα θέματα και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Λέγε μου. Όσον αφορά την συγγραφή, φαντάζομαι ότι καλύπτει κάποια πτυχή του χαρακτήρα σας. Ή έστω μια ανάγκη, κάτι δεν μπορεί. Δεν νομίζω το κάνετε, δεν έχετε τι άλλο να κάνετε. Προφανώς. Είναι μια ανάγκη έκφραση. Κοίταξε κάτι, όταν γράφει ένα βιβλίο. Μπαίνει σε μια ατμόσφαιρα, μπαίνει σε έναν κόσμο. Είναι ο κόσμος. Εγώ λοιπόν μένω στο Παλαιοφάλιρο, στην Αθήνα. Έχω μπροστά μου όλη τη θάλασσα γιατί είναι στον παραλιακό δρόμο του σπίτι, πολύ ψηλά. Είμαι σαν σε ένα καράβι. Τις νύχτες λοιπόν καθόμουν και έγραφα όχι μόνο αυτό, κυρίως το προηγούμενο βιβλίο, το Ζελέι του Πνευγητή, που ήταν μια βιβλία μοναξίας. Και αυτό τώρα με τον Κωνσταντίνο, εντάξει. Αλλά εκείνο ήταν. Ναι, εκείνο ήταν ψυχή.
και λυτρώθηκα και πάντοτε λυτρώνεις όταν γράφεις. Βγάζεις και πράγματα από μέσα σου. Μερικοί με ρωτάγανε, με ρωτήσανε αν ξεπλένομαι κι εγώ μέσα από το βιβλίο αυτό. Τους είπα να θέλω να είμαι ειλικρινής, ξυπνήθηκα κι εγώ. Γιατί εγώ έχω κάνει τις κουτσικέρες μου, όπως όλοι οι άνθρωποι. Τι σκοτεινά δεν είμαι εγώ, δεν είμαι. Ο άγγελος επί της γης. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι, συμφωνώ, κυρία μου. Μπράβο σας, χαίρομαι πάρα πολύ που το πάρεις έτσι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Ουδείς αναμάρτητος. Γιατί ο Θεός είπε λόγο, έργο ή διανία. Ακριβώς. Όχι. Έχετε δει πολλούς ανθρώπους στη διάρκεια της επαγγελματικής σας ιδιότητας να βρίσκονται μπροστά σε ακραίες καταστάσεις, τουλάχιστον σαν αυτό της μάρτυρας. Δεν ξέρω αν είχατε και συμβολή. Δηλαδή, είχατε συμμετοχή για να αντιμετωπίσουν κάποια κρίση που έπρεπε είτε να τη διαχειριστούν, είτε να βρεθούν εγγυοί μπροστά της σαν θύματα. Άρα έχετε πολλές παραστάσεις εκτός από εικόνες. Αυτό. Αυτομάτως το πέρασμα του χρόνου δεν σας κάνει πιο τιμικό. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι βλέποντας παράδειγμα πολύ αίμα, στους περισσότερους ανθρώπους έτσι δεν αντανακλά. Στα αισθήματα δηλαδή που βγαίνουν, δεν βγαίνεις πιο κοινικός. Δεν είναι πιο δύσκολο. Γίνεσαι πιο σκληρός, αλλά και πιο ευαίσθητος. Γίνεσαι πιο ευαίσθητος όμως. Γίνεσαι. Ξέρετε κάτι, θα σας πω ένα περιστατικό που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, γιατί η δύναμη της κάμερας είναι κάτι που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Υπήρχε μια γιαγιά στην Πάτρα. Ενοχλητικό. Ναι, έχουμε παράλληλη εκδήλωση, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Υπήρχε μια γιαγιά στην Πάτρα, η οποία έπρεπε να χειρουργηθεί κατεπηγόντως. Και όταν είχε πάει στο νοσοκομείο στην Πάτρα, της είπαν, έλα σε 6 μήνες. Μα θα πέθανε η γυναίκα, είχε κλείσει τα πάντα. Με πήρε τηλέφωνο κουρασμένη και λέει, κύριε Καταπίλα, σώστε μου, κάντε κάτι για μένα. Και εκείνη τη στιγμή πήρα ένα συνεργείο τηλεοπτικό, πήγα στην Πάτρα, την πήρα, γυρίσαμε στην Αθήνα και μπήκαμε στον Ευαγγελισμό, εγώ, η γιαγιά και η κάμερα. Πήγαμε στα εξωτερικά ιατρία και τους λέω, αυτή η γυναίκα πεθαίνει, πρέπει να χειρουργηθεί. Αυτή προσά στην όψη της κάμερας και στη βία της κάμερας και βάλα στο χειρουργείο την ίδια μέρα και σώθηκε η γυναίκα. Αυτό είναι περιστατικό που το περιγράφω. Εμένα με αυτό και με σκλήρινε, αλλά και με έκανε το ευαίσθητο απέναντι στον ανθρώπινο κόσμο. Είναι λοιπόν μια πορεία που έχει διπλή κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο ότι σκληραίνεις, ναι. Αλλά αφουγκράζεσαι και ακουμπάς τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη δυστυχία και γίνεις πιο ευαίσθητος άνθρωπος. Εγώ έχω γίνει πολύ πιο ευαίσθητος από ό,τι ήμουν. Δηλαδή, μπορεί να κλάψω με μια ελληνική ταινία, αλλά δεν έκλαιγα. Ή μπορεί να κλάψω όταν ένας αθλητής μας παίρνει ένα χρυσό μετάλλιο και ανεβαίνει η ελληνική σημαία, το δακρύλιο. Αυτό είναι μια ευαισθησία την οποία την απέκτησα τέτοια χρόνια μετά από όλα τα κορίτσια. Καταρχήν, μην περιμένετε γρήγορες εκλογές. Αυτό ξεχάστε το. Σας το λέω συγκεκριμένα. Η Ελλάδα είναι πουλημένη ήδη. Ξέρω ότι είναι πουλημένη. Είναι κομμακιασμένη ήδη. Και αυτό που έγινε με το όνομα τώρα των Σκοπίων είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει καιρό. Δώστε τους το όνομα να σας δώσουμε το χρέος. Να σας βοηθήσουμε στο χρέος. Δεν έχετε αναχωριστεί κιόλας. Τι είπατε? Δεν έχετε αναχωριστεί. Εγώ. Όχι, okay, δεν έχετε αναχωριστεί η Ελλάδα. Όχι, δεν πιστεύω. Μακεδονία πάνω. Όχι, τέτοια πράγματα. Μην ακούω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι ο φόβος. Όχι, δεν υπάρχει. Έχουν γίνει αυτά. Δεν υπάρχει. Πριν υπάρξει θέμα Μακεδονίας, υπήρχε θέμα Κρήτης. Στην Κρήτη λέγανε θα κάνουμε αυτόνομη Κρήτη. Αυτόνομη όμως, όχι με κάποιο άλλο κράτος. Όχι, δεν έγινε και δεν πρέπει να γίνει. Θα είμαστε μαζί, θα είμαστε αυτονομημένοι. Αλλά θα τραβάμε κουπί. Έτσι. Για πολλά χρόνια. Δεν μιλάμε ούτε για 3 ή για 5. Θα μην πεις. Ο Κωνσταντίνος και τα παιδιά του ίσως. Κύριε Καταβέλα, κατακλείδη, ποια είναι η κορυφαία στιγμή στεγές της δημοσιογραφικής αυτής της πληροφορικής, τα 50 χρόνια της πληροφορικής. Θέλουμε να μάθουμε. Πολιτικού ρεπορτάζ, πολιτικού, της τηλεόρασης. Δεν είναι μια στιγμή. Είναι σαν να πας στο Μίκη Θεοδωράκη ή τον, ξέρω, ποιο είναι το τραγούδι που μου έχει κάνει. Είναι πολλές. Και ο Γλυκιά να μην ξέρει το απόϊκο αυτή τη στιγμή.
πιο γλυκιά, η πιο γλυκιά στιγμή να σου πει. Για μένα η πιο γλυκιά στιγμή που γίνεται και τώρα είναι ότι όταν οδηγώ στην Αθήνα και φτάνω σε ένα κόκκινο φανάρι και σταματάω, και δίπλα μου έρχεται ένας ταξιτζής, όπως και αυτό σταματάει, κάνει έτσι, με βλέπει και με αναγνωρίζει και μου λέει «Γεια σου ρε Κώστα, τι κάνεις?» Το ότι είμαι ο Κώστας ο φίλος του, δηλαδή είμαι ο κύριος Καρδαβέλλας, για μένα είναι μια πολύ ωραία στιγμή, μια πολύ γλυκιά στιγμή. Ίσως αυτή είναι μια στιγμή στο διενεκές που τη ζω αρκετές φορές και με γεμίζει. Είμαι ο Κώστας, ο φίλος, δεν είμαι ο κύριος, η κυρία Στάη, ας πούμε, ή ο κύριος Χατζηνικολάου, έτσι για να πω ονόματα. Είναι ο Κώστας. Γιατί είναι αυτός που είμαι, ένας λαϊκός άνθρωπος, ξέρουν τι κάνω, πώς το κάνω, με αγαπάνε, με μισούν ίσως μερικοί, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Και θα λέγατε σε ένα νέο παιδί να γίνει δημοσιογράφος? Όχι. Από εμάς και μετά είναι... Όχι, η δημοσιογραφία έχει αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ακούς παιδί μου. Όταν ο Κωνσταντίνος τελείωνε το Λύκειο, εγώ ήθελα να γίνει δημοσιογράφος. Γιατί υπήρχε ένα όνομα το οποίο το έχω χτίσει 50 χρόνια και επειδή και αυτός λέγεται Κώστας, το έλεγα ότι ήμουν εγώ 50 χρόνια, θα σας έλα 50, και δεν θέλει ποτέ αυτό το όνομα. Είμαστε σαν να το μαθούσα 100 χρόνια το ίδιο όνομα. Της δημοσιογραφίας. Και μου είπε το εξής. Δεν θα γίνω δημοσιογράφος για τον απούστατο λόγο, όχι. Εάν πετύχω, όλοι θα λένε ότι πέτυχα γιατί είχα δεκανή τον πατέρα μου. Και κάθε φορά που με βλέπει κάποιος στον δρόμο και ξέρει ότι είναι ο γιος σου, το πρώτο πράγμα που του λένε είναι «Κακομοίρη μου, κοίταξε να φτάσει τον πατέρα σου και να μου ξεπεράσει». Και μου φορτώνουν λέει ένα σταυρό που μπορούσα να μην κουβαλήσω, να κυνηγάω τη σκιά του εκεί. Άρα πήγε αλλού και έγινε διαιτολόγος και καθάρισε. Και μια χαρά είναι, έχει την περαιτία του, και ξέρει η κοσίνα του λέει μια χαρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.